αποτελεί πρόκληση σε ένα νοσοκομείο το οποίο καλείται να βαθύδα, αλλά κάθε μέρα βυθίζεται από την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση. Είναι πρόκληση σε ένα νοσοκομείο που κάθε μέρα οι εργαζόμενοι υπερβάλλουν αυτόν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των ασθενών τους. Είναι πρόκληση σε ένα νοσοκομείο που ακόμα και τώρα εκατοντάδες θέσεις υγειονομικών παραμένουν κενές, τα ραντεβού για τους ασθενείς μας έχουν κολλήνει μια αναμονή, ενώ κάποιος κοιτάζει τα χειρουργεία με τα χιάλια. Είναι πρόκληση σε ένα νοσοκομείο όπου περίπου 300 συνάδελφοί μας καθαριστές θα δουν την πόρτα της απόλυσης σε λίγες μέρες, μιας και στο νοσοκομείο ξαναέρχεται η γνωστή εργασιακή σχέση του εργολάβου, σχέση δηλαδή εργασιακού μεσαίωνα, για ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν στο νοσοκομείο έως και πάνω από 20 χρόνια με συμβάσεις εργασίας, όμοιροι σε μια πολιτική η οποία τους θέλει χωρίς δικαιώματα και με σκυμμένο κεφάλι. Είναι πρόκληση να λένε ότι αναγνωρίζεται το έργο των υγειονομικών και ακόμα οι υγειονομικοί να μην είναι στα βαρέα και αντικειμενά. Είναι πρόκληση να λέμε ευχαριστώ για τις αυξήσεις ψίχουλα στο μισθό την ίδια στιγμή που δεν φτάνουν να αναπληρώσουν ούτε στο ελάχιστο την κλοπή από το εισόδημά μας με την καθημερινή ακρίβεια. Είμαστε εδώ για να διαδρανώσουμε και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό που επισκέπτεται το νοσοκομείο σήμερα ότι οι εργαζόμενοι του Ευαγγελισμού θα κάνουν τα πάντα για να στείλει το νοσοκομείο δημόσιο και δωρεάν για όλους τους ασθενείς μας χωρίς καμία διάκριση. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε αυξήσεις και στους μισθούς των υγειονομικών, αυξήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, άμεση πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων στο νοσοκομείο, ώστε κανένας ασθενής να μην έχει πόρτα στο να βρει τον γιατρό του, κανένας ασθενής να μην περιμένει για να χειρουργηθεί. Απαιτούμε όλα τα αιτήματα των υγειονομικών να γίνουν πράξη, γιατί ακριβώς δεν φτάνουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, παρότι επιλέγει το Υπουργείο Υγείας να βάλει την αστυνομία ανάμεσα σε εμάς και στον Πρωθυπουργό. Και δεν είναι...